Μάλιστα. Λοιπόν, αφού θα κάνω τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους πολιτικούς αναλυτές που έχω επιλέξει, που τα λέμε συχνά πυκνά αυτό το τρίο. Εδώ στο στούντιο μαζί μου, Ανδρομάχη Σοφοκλέος, πολιτική αναλύτρια, πλέον και συναντιπρόεδρος στο World Cyprus, Αντώνης Πολυδόρου, πολιτικός αναλυτής, και Γιάννος Κατσουρίδης, αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κυρία Σοφοκλέος, ξεκινώ από εσάς. Και το τελευταίο που είδαμε, να πούμε ότι η Ανιτά Δημητρίου, η προεδρεύουσα σήμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβάλει το ταξίδι της στην Μάλτα, ακριβώς για να αποσοπιστεί οποιοδήποτε κίνδυνος αποσταθεροποίησης, επειδή ο πρεσβύτερος των βουλευτών απειλεί ότι στις 12:20 την ερχόμενη Τετάρτη θα διορίσει ο ίδιος Γενικό Ελεγκτή. Αυτό τι λέει γενικά για τα όσα ζητούνται στη δημόσια σφαίρα, κυρία Σοφοκλέος? Λέει κάτι που νομίζω και οι τρεις μας το λέμε εδώ και καιρό, το θέμα των θεσμών. Ναι. Και νομίζω και οι τρεις ανά καιρούς έχουμε πει ότι, προφανώς δεν μιλώ εκ μέρους των άλλων δύο, αλλά επειδή είναι κάτι που συζητιέται συχνά, ότι τα κράτη καταραίουν όταν οι θεσμοί καταραίουν. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι ανάλογο, δηλαδή σε κάθε... Εάν αναλύσουμε τον κάθε θεσμό και το πώς λειτουργεί, υπάρχουν θέματα και υπάρχει έναν πέπλο δυσπιστίας πάνω τους. Δυστυχώς η στάση του κυρίου Κουλία δείχνει μας και την ευαλωτότητα του ίδιου του συντάγματος, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή το ότι στα αλήθεια εξαρτώμαστε από την καλή θέληση κάποιου για να μην προχωρήσει σε αυτόν το οποίο σήμερα θεωρούμε αδιανόητο. Που κι αμέσως και έπειτα θεωρώ ότι... Μ' αρέσει να μιλούμε για σοβαρότητα, μ' αρέσει και να μιλούμε για ψυχραιμία γενικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να έρθουμε και να δούμε το που βρισκόμαστε. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπου η αξιοπιστία των θεσμών καταραίει, ο κόσμος είναι δύσπιστος για το κάθε τι, η ευρύτερη ατιμορρησία, το αίσθημα ατιμορρησίας που υπάρχει στον κόσμο έρχεται και φουντώνει και βλέπουμε ότι με η πάυση του Γενικού Ελεγκτή κάπως έφερε όλα τούτα τα πράγματα σε ένα σημείο πολύ εκρηκτικό. Ναι. Είναι θεσμοί, ωστόσο, το πρόβλημά μας πόσο, αν θέλεις, κατοχυρωμένες έχει αρμοδιότητες και άλλος πώς το Σύνταγμα, ή είναι τα πρόσωπα που επιλέγονται από καιρό εις καιρό και αν είναι σύμμαχοι, άσπονδοι εχθροί κλπ. Το πρόβλημα μας είναι δηλαδή οι θεσμοί ή αναλόγως του από πού στέκει ο καθένας οι αξιωματούχοι που υπηρετούν. Καλά, προφανώς υπάρχει ευθύνη του κάθε αξιωματούχου που υπηρετεί, που και αμέσως έπειτα όμως υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα μιας διαχρονικής μια διαχρονικά προβληματική στάση σε σχέση με τους θεσμούς. Εγώ θεωρώ ότι η δεκαετία τη κυβέρνηση Αναστασιάδη έφερε σε κορύφωση αυτόν το οποίο ονομάζουμε τη δυσπιστία στους θεσμούς τους ίδιους. Το θέμα της εισαγγελίας σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί να μου επιτρέψετε να πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι η αντίδραση στην απόφαση για το Γενικό Ελεγκτή θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δεν είχαμε τη συγκεκριμένη Γενική Εισαγγελία στη θέση που βρίσκεται και αν δεν ήταν αυτή. Τη δικαστηρίου. Όχι, αντίδραση του κόσμου. Γιατί ναι. Είδαμε μια αντίδραση από τον κόσμο, η οποία είτε εκφράστηκε στον δρόμο, είτε εκφράζεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι βλέπουμε τούτη. Ο κόσμος έχει οργή. Αλλά η οργή δράζεται σε διάφορα σημεία και έχει να κάνει και με το ευρύτερο αίσθημα ανατιμωρησίας, αλλά έχει να κάνει και με τη δυσπιστία που υπάρχει απέναντι στην ίδια την εισαγγελία, η οποία ήταν αυτή η οποία έσυρε τον ελεγκτή στην διαδικασία του Ανώτατου Συνταγματικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Επειδή όλη αυτή η απόφαση, αν θέλετε, είναι εμβολιασμένη σε σχέση με τη δημοτικότητα του Γενικού Ελεγκτή και το γεγονός ότι επειδή και οι συνηγοροί του παρεπέμπαν στη δημοτικότητά του, στις δημοσκοπήσεις κλπ, ήταν εμφανές από τους δικαστές ότι δεν τους ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι κρίνουν στη βάση τεκμηρίωσης των 15 ενωτήτων για τα οποία ηγέθησαν. Πάω λοιπόν στον κύριο Κατσουρίδη για να δούμε ακριβώς αυτό το ζήτημα σε σχέση με το πώς είναι η αντίληψη του κόσμου, ποιος δημιουργεί αυτή την αντίληψη, διότι υπάρχουν επιχειρήματα ένθεν και ένθεν. Η ουσία που θα πρέπει να συζητάμε είναι και η συνέχεια, διότι τώρα, αν διοριστεί Γενικός Ελεγκτής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, θα είναι απριόρι, αν θέλετε, προβληματικός διορισμός, διότι είναι διορισμός του
κυρίου Χριστοδουλίδη, το βάζει ακριβώς για να γίνει υποχείριο επειδή είχαμε το Γενικό Ανοιχτή αυτό που τον φάγαμε. Γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Ο κόσμος στη συζήτηση, που θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με επιχειρήματα, θέτει κι άλλα. Από τη μια πλευρά, η έντονη που ακούστηκε χθες, αυτή τη μαζικότατη συμμετοχή των πολιτών για την πάταξη κατά διαφθοράς, μπορεί να πει, αν θέλεις, η άλλη άποψη είναι καλά. Υπήρξαν περίοδος, μάλλον ο τέος πρόεδρος, ο οποίος κατηγορείται για τη δεκάχρονη, αν θέλετε, πορεία του στα θέματα διαφθοράς, διόρισε, γιατί το είδα και αυτό, να περιφέρεται από τους πλήστους, από τους δικαστές, διόρισε όμως και τον κύριο Κώστα Κληρίδη, διόρισε και τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, θα διορίσει τώρα και άλλον Γενικό Ελεγχτή. Άρα, απριόρι μπορούμε να συζητάμε ή πρέπει να αφήνουμε να δούμε πώς δουλεύουν οι θεσμοί. Είναι ερώτημα τώρα, διότι όταν έχουμε κάτι, ας πούμε, να το βιώνουμε πάρα πολύ έντονα, θα πρέπει να βλέπουμε κιόλας να περιμένουμε να λειτουργήσει ή όχι. Ή να θεωρούμε απριόρι ότι όλα είναι προβληματικά. Δεν υπάρχει τίποτε απριόρι προβληματικό, όπως ούτε και οτιδήποτε απριόρι που θα λειτουργήσει εξορισμού πάρα πολύ θετικά και ικανοποιητικά. Έχετε δώσει τα παραδείγματα με τους προηγούμενους διορισμούς από τον ίδιο πρόεδρο. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Κάποια πράγματα στη δημοκρατία που ζούμε είναι προνόμιο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και με αυτό νομίζω ότι πρέπει ή οφείλουμε να συμβιβαστούμε όλοι. Από εκεί και πέρα, κριτήριο της αλήθειας είναι οπωσδήποτε η πράξη. Κάποιοι από τους διορισμούς προφανώς θα πετύχουν και θα χαίρουν εκτίμησης, όχι από όλους προφανώς. Κάποιοι άλλοι θα πετύχουν και δεν θα τη χάνουν τη ίδια αποδοχή. Α, μην ξεχνάμε ότι όταν διορίστηκε ο νύμι Γενικό Εισαγγελέα, ακόμα και από το κόμμα τη Αντιπολίτευση, υπήρχε θετική εκτίμηση για τον διορισμό όσον αφορά το πρόσωπο, που στην πορεία και αυτό φυσιολογικό κατά μένα, μπορεί αυτή η εκτίμηση να αλλάξει όπως και άλλαξε προφανώς. Τα βασικά πλαίσια με τα οποία νομίζω πρέπει να κρίνουμε την όλη τη συζήτηση είναι πράγματα τα οποία ήδη ετεθήκαν, γι' αυτό δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, αλλά είναι όντως η κρίση ενός ολόκληρου μοντέλου δημοκρατίας, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των βασικών θεσμών πάνω στους οποίους στηρίζεται, με όλους πλέον να είναι μειωμένης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε ακόμα και τη δικαιοσύνη και ό,τι τη συναποτελεί να την παρασέρνει και αυτήν πλέον, ενώ ήταν υποτίθεται ο θεσμός που άντεχε περισσότερο. Είναι ακόμα και οι ανεξάρτητοι θεσμοί τύπου Γενικού Ελεκτή, και όπως πολύ σωστά κάτι έχει επισημάνει, το κατά πόσο μπορούμε να διαχωρίζουμε πρόσωπα από θεσμούς. Είναι εύκολο να το λέμε, στην πράξη δυστυχώς φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε, όχι μόνο εμείς ως πολίτες ή ως αναλυτές, αλλά ακόμα και αυτοί που προτείνουν να κάνουμε διαχωρισμό του ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα και του ρόλου του Γενικού Ελεκτή με έναν ελεκτικό συμβούλιο. Εγώ μπορώ να δικαιολογήσω και τις δύο κατευθύνσεις, όπως τους νομικούς στα δικαστήρια. Το θέμα όμως ότι όλα θα συνδέονται πάντα και με πρόσωπα. Και όταν τα δούμε συνδυαστικά, θεωρώ πολύ αδόκιμο σε μια σύγχρονη δημοκρατία να κρυώμαστε πίσω από το ότι υπάρχει μια ιδεατή λειτουργία των θεσμών. Λέει ότι οι θεσμοί ζουν σε παμπούλες, φούσκες, δεν επηρεάζονται ούτε οι δικαστές ούτε κανένας από το τι συμβαίνει γύρω τους. Προφανώς επηρεάζονται. Ξέρουμε ότι είναι προβληματική η λειτουργία σε πολλαπλά επίπεδα όλων των θεσμών πλέον, και τούτο δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Κύπρου και αυτή την Αμερική που θεωρείται από τις πιο προηγμένες, αν όχι πιο προηγμένες σε τούτα τα ζητήματα. Πόσες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου κρίνονται διότι διόρισε την πλειοψηφία ο Α ή ο Β πρόεδρος, άρα συντηρητική ή πιο προοδευτική, και τι αποφάσεις παίρνουν και πόση κριτική γίνεται και πόσα κινήματα κινητοποίησης γίνονται έξω. Θεωρώ ότι το πράγμα πρέπει να επιτέλους να αποδεχτούμε ότι όλοι θα μπορούν να γίνεται κριτική, βέβαια πρέπει να είναι τεκμηριωμένοι όντως. Όχι απλά διότι θέλουμε να κάνουμε κριτική ή θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση ή απλά να δικαιολογήσουμε μια πράξη της κυβέρνησης. Και το τελευταίο μου σχόλιο, δύο σχόλια μάλλον, για να μην μακρηγορήσουμε, το ένα έχει να κάνει με την ίδια την πολιτική συμμετοχή, του ρόλου των πολιτών, διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εσύ σωστό, πολύ σωστά έχει επισημάνει η Ανδρομάχη ότι μιλούμε για πολύ σημαντικό στην Κυπριακή κοινωνία, η οποία όμως θεωρώ ότι πάει έτσι οριζόντια. Δηλαδή, αν την τη στιγμή νομίζω ότι κάποιος μπορεί να την καλυπτώσει, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Όπως υπήρχε η αντίδραση που οδήγησε στην εκλογή ενός Φίλια Παναγιώτου, τούν τη στιγμή η αντίδραση είναι εύκολη να πάει κάπου αλλού, μεταφέρεται. Είναι πολύ δύσκολο, από ό,τι φαίνεται, ξεσπάσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και ό,τι το αποτελεί. Άρα, τούτον είναι όπως στην Κυπριακή παροιμία, η γιορτή δική σου παραμονή δική μου. Το δεύτερο,
Έχει να κάνει με την όλη δράση του ελεκτή, το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ εδώ και χρόνια ως προς τη μεθοδολογία, να θέλετε, με την οποία διάφορα κινήματα, ανθρώποι, κόμματα επιδιώκουν μια αλλαγή. Πρέπει να το κάνεις τούτο έτσι με σταδιακά βήματα, το incremental approach που λέμε το αγγλικό, ή κάποτε πρέπει να χρησιμοποιήσεις και πιο δραστικές μεθόδους, η γαλλική μεθόδο. Και πάντα κάνω την αναλογία με το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ και προσπαθώ πάντα να το σκεφτώ κι εγώ. Κάποιοι λένε ότι οκ, διεκδικήστε, κάνετε, αλλά μην κάνετε τις υπερβολές. Μην δίνεστε έτσι, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Πού είναι η σωστή τελικά, πού είναι το ισοζύγιο σε όλα τα πράγματα. Πάμε σωστά, σταδιακά, βελτιώνουμε κάτι ή πάμε λίγο πιο συγκρουσιακά. Διότι και ο ελεκτής είδα μια ανάλυση πρόσφατα στην εφημερίδα και στο διαδίκτυο που έλεγαν ότι οκ, τούτοι οι δημόσιοι αξιωματούχοι όπως ο ελεκτής δεν έχουν κάτι άλλο στη διάθεση τους εκτός από την πίεση της κοινή νόμη που μπορούν να δημιουργήσουν για να εξασκήσουν μια πίεση στις υπηρεσίες που πρέπει να ακούσουν και να εφαρμόσουν κάποιες από τις κατευθύνσεις. Τώρα, αν το κάνουμε σωστά σε πλαίσια υπερβολικά, είναι άλλη ιστορία προφανώς. Αλλά το να κινητοποιήσεις την κοινή γνώμη, εξορισμού δεν το θεωρώ κάτι κάτι. Ναι, αλλά λέτε ότι η απόφαση κακίζει αυτό που μόλις περιγράψατε. Στο ότι να χρησιμοποιεί ενώ τη διαφάνεια της ανακοινώσεις και λοιπά για να το χρησιμοποιώ λίγο πιο γενικά. Κάτι να πω ότι θεωρώ ότι στον βαθμό που κακίζει η χρησιμοποίηση της κοινής νόμης από μόνον του, δεν το θεωρώ σωστό, διότι όντως η κινητοποίηση της κοινής νόμης είναι προϋπόθεση για να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε πολλά παιδιά. Το να το εκμεταλλεύεσαι τούτον και αν το έχουν τεκμηριώσει ας το κρίνουν νομικοί περισσότερο, το να το εκμεταλλεύεσαι είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Και αν δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει μια. Ελάτε κύριε Πολιδόρ, η δική σας ανάλυση αν θέλετε. Διάβασε και το άρθρο σας θες. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο, επειδή ακούσαμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Το πρώτο είναι όντως ο γενικός ελεγκτής έκαμε σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, λειτουργήσε με τρόπο που βοήθησε την ελεκτική υπηρεσία να παράξει έργο. Νομίζω ότι είναι κατά γενική νομολογία να αποδεχτώ ότι το πρόσημο του ήταν θετικό. Όχι μόνο λόγω του ότι έβγαλε θέματα όπως το ερματικό, το ΣΑΠΑ, αλλά κυρίως επειδή έκαμε κεντρικό κομμάτι του δημόσιου διαλόγου την ανάγκη για έλεγχο. Και κέρδισαν και κάποιους πόντους μέσα στην κοινωνία αξιοπιστίας. Από εκεί και πέρα, η συμπεριφορά του, αν ήταν ενδεδειγμένη, είναι κάτι διαφορετικό. Στα δικά μου μάτια, η συμπεριφορά του δεν ήταν συμπεριφορά αποδεχτή από ένα θεσμό. Και βάζω παράδειγμα, εάν στην θέση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος, π.χ. και έβγαινε και έλεγε. Σχολιάζει ένα αποφάσισμα με τον τρόπο που σχολιάζει, συζητούσε με πολίτες στο διαδίκτυο με τον τρόπο που συζητούσε. Αναδείκνυε θέματα τα οποία ήταν εκτός από υπερβολικά, κόστιζαν στο κράτος, χρήματα, πόρους. Προσπαθούσε να περάσει πολιτικές δικές του θέσεις μέσα από έναν ανεξάρτητο θεσμό. Και στο τέλος έβγαινε και έλεγε ότι όλο το σύστημα συμπεριλαμβανομένου και του δικαστικού σώματος δούλεψε οργανωμένα εναντίον του. Επειδή ήταν ο μόνος που μπορούσε να σταματήσει αυτή την απόλυτη ασυνδοσία, θα ήταν αποδεκτό. Να προσέξω κάτι άλλο. Θα ήταν αποδεκτό, ή προφανώς και θα ήταν, στη βάση και των όσων συζητούνται δημοσίως, αν αυτή η ίδια απόφαση ήταν εις βάρος. Θεσμικά αυτό δεν μπορεί να γίνει, αντιλαμβάνομαι, έχει πει εξουσία ο Γενικός Εισαγγελέας. Αν αυτή η απόφαση, ο τρόπος γραφής, το ύφος κλπ. Ήταν εις βάρος και απολύεται ο νυν Γενικός Εισαγγελέας, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν αποδεκτό, αντιλαμβάνομαι, από την πλειοψηφία της πολιτείας. Και δεν θα υπήρχε θέμα φήμωσης ή διαφάνειας ή άλλος πώς. Απλά το θέτω ως αναλόγως, οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Όπως θύμισα και πρόσφατα συζήτηση με άλλους συναδέλφους σας, αλλά και νομικούς, όταν θυμάστε υπήρχε ένα πρόβλημα στην Κεντρική Τράπεζα, μέχρι να το θα κάνω τον προηγούμενο διοικητή, κατέθεσα νομοσχέδια για να αλλάξει, αν θέλετε, να μην είναι μόνο διοικητής και ο δεύτερος στην τάξη, να γίνει και εκεί συμβούλιο. Άλλαξε μετά ο διοικητής, μπήκα στα συρτάρια. Τώρα συζητάμε για ελεκτικό συμβούλιο. Εξ αφορμής το ότι ήθελαν να στείλω ένα μήνυμα στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να εξαρτήσω σε αυτή τη έκβαση της απόφασης, θα διοριστεί τώρα άλλος γενικός ελεκτής, θα προχωρήσουν. Είναι ερωτήματα αυτά. Δηλαδή, λειτουργεί το κράτος στη βάση του σήμερα, είναι ο Κωστής, αύριο Γιαννής και λοιπά, σε καθέναν, αν θέλετε, από τους θεσμούς.
Πάμε πίσω νομίζω στην ουσία. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δικαιούται να συμπεριφέρεται όπως ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι σωστό. Ναι. Το ίδιο και ο Γενικός Εισαγγελέας, το ίδιο και ο Πρόεδρος. Και κρίνονται. Ναι. Το πρόβλημα μας είναι ότι υπάρχει μια απόλυτα παρατεταμένη κρίση στην κοινωνία, η οποία έχει μεταφερθεί παντού και δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα από αύριο ποιος θα ασκεί τον έλεγχο. Και θα δώσω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, το οποίο δείχνει ότι την γύμνια του πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχουν πάρα πολλά μέλη αυτή τη στιγμή της Βουλής, η οποία είναι ένας θεσμός επιφορτισμένος με τον έλεγχο, ναι. Οι οποίοι λένε ότι ετέγειωσε ο έλεγχος επειδή αποκρίνεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Εάν αυτό δεν μας προβληματίζει ως κοινωνία, ως θεσμούς, ως πολιτικό σύστημα, σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε απλά σε κρίση, είμαστε υποκατάρρευση. Μα δεν είναι το ίδιο πρόβλημα το γεγονός ότι, αν θέλετε, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος επιχείρησε, προσπάθησε να καταπολεμήσει τη διαφθορά, υπήρξαν περιόδοι που είχε συνοδοιπόρο τον τέως Γενικό Ελεγχτή Εισαγγελέα για να το πράξει του, να προχωρήσει πράγματα. Και να βλέπουμε σήμερα αυτό που είπατε και εσείς προσθέτω για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, λέω και τα κόμματα που χθες διαμαρτυρήθηκαν ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αυτή η απόλυση. Τι κάνουν τελικά τα κόμματα? Απλά είναι εκεί και περιμένουν έναν εξάρτητο θεσμό να κάνει και τη δική του δουλειά? Είναι και αυτή μέρος της διαφθοράς αυτού του συστήματος? Δεν είναι λίγο όλα αυτά οξύμορο σχήμα? Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λες και σε αυτό που είπε το τελευταίο ο Αντώνης, ότι ακριβώς αυτή η ανάγκη μας για μεσίες, που νομίζω κοινωνιολογικά μπορεί να την πάρουμε πίσω στο μακάριο, σε όσα απορρέουν που τσαμε, αυτή η ανάγκη για έναν πρόσωπο να τον αγάγουμε σε μεσία και να θεωρούμε ότι όλη μας η πορεία εξαρτάται πάνω του, εν και τούτο είναι προβληματικό, μια ένδειξη των προβλημάτων της κοινωνίας. Ή το που πάμε, ή των αντιλήψεων που έχουμε διαμορφώσει, ή της απόγνωσης απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο ο κόσμος νιώθει ότι δεν δουλεύει υπέρ του. Την ίδια ώρα, σε εκείνον που είπε ο Γιάννος ο Κατσουρίδης πριν, θα συμφωνήσω πάλι στο θέμα της οργής, και τούτον το λέω και για όλα τα κόμματα, τα πολιτικά. Η οργή αυτή δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι την έχει δική του. Όταν κυριαρχήσει η εντύπωση στην κοινωνία ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που το ρόλο μου τώρα στο Volt, γιατί εγώ το βιώνω πάρα πολλά και έβαλε κάποια πράγματα σε άλλη οπτική μέσα από την εμπειρία. Πάντα κάναμε κριτική στα κόμματα. Για τον τρόπο που δουλεύουν, ακριβώς για θέματα διαφθοράς ή οτιδήποτε που είσαι μέσα. Αλλά εμείς πάντα θεωρούσαμε, ενώ οι αναλυτές, και ξέρω εγώ, ότι ήταν δεδομένο ότι υπάρχει αντίληψη ότι τα κόμματα χρειάζονται σε μια δημοκρατία, γιατί αν δεν υπάρχουν κόμματα, είναι ο μοναδικός τρόπος διεκδίκησης συλλογικής δράσης και όλα τούτα. Συλλογικών διεκδικήσεων. Σήμερα, εάν μιλήσετε σε έναν 20χρονο και πεις του, είμαι σε έναν κόμμα που λέγεται ΤΑΔΕ. Ακόμα και αν είναι καινούριο κόμμα, ακόμα και αν είναι κόμμα που δεν έχει λεφτά, ακόμα και αν είναι κόμμα με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους που δεν είχαν τίποτε, δεν καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει ανάγκη του κόμματος. Εγώ αυτό το πράγμα το παίρνω σε διάφορα άλλα επίπεδα, είτε έχει να κάνει με το ανώτατο δικαστήριο, είτε έχει να κάνει με την ανάγκη για ανεξάρτητους θεσμούς ή οτιδήποτε. Και τούτη την αντίδραση τη βλέπουμε. Ένα τελευταίο σημείο που με έναν πάση σε τούτον, πρέπει να βάζουμε και το Κυπριακό στην εικόνα. Έχουμε τις τρευλώσεις του δικαίου της ανάγκης. Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο υπολειτουργεί. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο έλεγχος με βάση το σύνταγμα μας ήταν κοινοτικός. Όταν αποχωρήσαν οι Τουρκοκύπροι από το σύνταγμα, οι ελέγχοι στο κάθε επίπεδο εξουσίας εφίαν. Και έμονον εφίαν, αλλά πλέον έχουμε πάει σε άλλον επίπεδο, όπου ο Γενικός Εισαγγελέας, με βάση το Σύνταγμα, ελέγχει τον που τον βοηθό Γενικών Εισαγγελέαν. Σήμερα, ενώ έχουν αποχωρήσει οι Τουρκοκύπροι, όχι μόνο εν έμειναν κενές εκείνες οι θέσεις, αλλά διορίζουμε στο βοηθό σε κάθε επίπεδο Ελληνοκύπριο πάλι. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει Ελληνοκύπριο από τον ίδιο ο ίδιος πρόεδρος, διορίζει και τους δύο και ξέρω εγώ. Άρα, δεν υπάρχει κανένα ίχνος έλεγχος μέσα στον τρόπο που. Ενώ μέσα στο Σύνταγμα μας και στις εξουσίες. Και τούτον πρέπει να το βλέπουμε, γιατί όταν συζητούμε για το Κυπριακό και τα προβλήματά του, πρέπει να τα βάζουμε και τούτα τα διέξοδα μέσα στην εικόνα. Ναι. Που λένε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε κάθε περίπτωση. Ίσως σε μια δημοκρατία με δικαίωμα της ανάγκης. Τα διάφορα. Πιο μεγάλα. Εξού και προκύπτει ο αναπληρωτής του αναπληρωτή ή του αναπληρωτή, για να έχουμε δηλαδή αυτή την. Για μένα επίσης αξιοσημείωτη, με δυσάρεστο τρόπο, να ακυρώνει η πρόεδρος της Βουλής ταξίδι για να είναι εδώ, μήπως και τύχει κάτι, ας πούμε την Τετάρτη. Αν μου επιτρέπετε, έτσι, δύο-τρία σημεία τηλεγραφικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι να πρέπει να κλείσουμε. Το ένα είναι σίγουρο ότι την κρίση δεν την έχει δημιουργήσει μόνο του ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε απλά ως έναν γκρι κοντόλο το τι έχει γίνει, όχι απλά τη συμπεριφορά όπως θέλει ο καθένας να την ερμηνεύσει. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο φαίνεται ότι λείπει από το πολιτικό μας σύστημα και νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν επαναλαμβάνω, ότι δεν θέλω να νομίζουμε γενικώς ότι είμαστε μια εξαίρεση σε έναν κανόνα, ας πούμε, παντού. Είναι το μέτρο. Όλα φαίνεται ότι κινούνται στα όρια της υπερβολής και τούτο το πράγμα προφανώς απλά το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί παραπάνω οργή, παραπάνω αγανάκτηση και λιγότερη μορφολογική σκέψη. Ζητώντας πολιτικά, κύριε Κατσουρίδη, και πανεπιστημιακά, εσείς τι εισηγήσετε, τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι είμαστε μια νεαρή δημοκρατία και πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία για να οριμάσουμε, είναι ένα πρόβλημα επίσης. Πρέπει να σπεύσουμε. Νομίζω ότι όλα γίνονται συμπυκνωμένα σε χρόνο στην Κύπρο. Δηλαδή, πράγματα τα οποία όλες οι άλλες δημοκρατίες επεράσαν κάποιους αιώνες να τα βιώσουν και ακόμα και να τα ανατρέψουν, αν θέλετε, δηλαδή την κρίση των θεσμών. Εμείς επεράσαμε τα όλα έτσι σε ένα fast forward μέσα σε 60-65 χρόνια. Έκαναμε θεσμούς, υπολειτουργούσαν ή λειτουργούσαν προβληματικά, βελτιωθήκαν. Και ύστερα από μια στιγμή στην άλλη, είναι λέξη ότι οι θεσμοί πάλι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και παράγουν απλά προβλήματα. Και δεν είμαι σίγουρος του τη φράση ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο, διότι είναι πουθενά αδιέξοδο στο άλλο μου πάνω. Το να κάνουμε απλά στην Κυπριακή πατσαρίσματα και να προχωρούμε, δεν και δείχνει ότι λύσαμε. Το δείχνει απλά ότι παρατείνουμε το αδιέξοδο. Και το πράγμα, το τελευταίο μου σημείο που συνδέεται με κάτι που είναι η διαντρομάχη, η προσωποποίηση της πολιτικής είναι η μεσίας, όπως θέλετε ονομάστε, στην πολιτική. Είναι η επαναφορά της πολιτικής όπως γίνεται στο 19ο και αρχές του 20ου αιώνα από πρόσωπα, από άτομα με οικονομική επιφάνεια. Τούτο το πράγμα άλλαξε με τη συλλογικότητα που έφερε ο 20ος αιώνας. Εξανάλλαξε πάλι η τροχιά και στην πολιτική είμαστε στον αστερισμό πάλι των προσώπων. Είτε Φιδίας ονομάζεται, είτε Οδυσσέας ονομάζεται, είτε Νίκος Χριστοδουλίδης ονομάζεται, είτε όπως θέλετε ονομάζεται. Τούτο το πράγμα δεν είναι εύκολο. Πλέον να αντιμετωπιστεί, είναι λέξη ο κόσμος θεωρεί ότι τα πρόσωπα είναι για τα οποία να δώσουν τη λύση. Και το τελευταίο έτσι χαριτολογώντας, εγώ αν ήμουν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν θα έκανα ακόμα, διότι θα ισχύσει απλά το ότι πλέον θα κρίνεσαι με όρους κόμματος εξ ορισμού κάτι αρνητικό. Εγώ αν ήμουν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν έκανα μια πλατφόρμα κατά της διαφθοράς. Ναι, αυτό θα κάνει ούτως ή άλλως δεν είδατε πριν το 2028. Ναι, το θέμα είναι ότι θα είναι και άλλη στην πλατφόρμα. Άρα και εκεί θα πρέπει να γίνεται συζήτηση και ποιος θα αναλάβει τα ενία κλπ. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Πάντως ο κοινωνιολόγος, ο κύριος Πεστιάνης, προχθές έλεγε ότι σε σχέση αναλύοντας τη συμπεριφορά, αν θέλετε, του γενικού ελεγχτή και του πολιτικού, έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός για πολιτικός να αναδειξεί. Τώρα ούτως ή άλλως έχει και πολλές πληροφορίες ο κύριος Μιχαηλίδης να στραφεί ακόμα σε κόμματα που κάνουν και διαδηλώσεις υπέρ του σήμερα. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ελάτε κύριε Πρόεδρο, γιατί η συζήτηση είναι ότι η απόλυση είναι εκεί. Να σας πω τώρα, διαβάζω από το Φίλε Νιούς, ότι διαφωνεί και ο Αρχιεπίσκοπος. Σέβεται την απόφαση, αλλά θεωρεί πως υπήρχε και άλλη λύση. Και ο Αρχιεπίσκοπος έχει άποψη, λοιπόν. Ελάτε, ας μιλήσουμε για στρεβλώσεις. Ελάτε, κύριε Πολιδό. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε την εικόνα της χώρας βασικά με όλα αυτά που λέμε. Νομίζω κάποιος που δεν είναι στην Κύπρο μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται σε αυτήν τη χώρα. Απλά ένα σχόλιο για τα αδιέξοδα. Οι δημοκρατίες είναι γεμάτες αδιέξοδα συνεχώς και παγκοσμίως. Οι δικτατορίες δεν έχουν αδιέξοδα. Επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος που αποφασίζει πάντα και οδηγεί σε κατάληξη. Αυτό είναι καλό. Τα αδιέξοδα σε μια δημοκρατία είναι καλά. Φτάνει να μπορούν να επιλύονται μέσα από θεσμούς, μέσα από πολιτικό σύστημα και μια κοινωνία όρημη που δυστυχώς δεν φαίνεται ότι διαθέτουμε. Επειδή μιλήσαμε για την κοινωνία ότι πρέπει να γίνει πιο όρημη, να μην λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, εγώ θεωρώ ότι το κύριο πρόβλημα είναι τα κόμματα, όχι η κοινωνία. Δεν περιμένω από την κοινωνία. Μα τι είναι τα κόμματα, δεν είναι από την κοινωνία. Όταν έχει στάσει συνεργασία στη Βουλή, επειδή επάφθηκε ο Γενικός Ελεγκτής, νομίζω ότι στέλνει πολύ λανθασμένα μηνύματα. Εντάξει, αλλά όσοι έχουμε κάνει κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι εν τη απουσία του Γενικού Ελεγκτή το θέμα που ήταν υποσυζήτηση δεν θα μπορούσε να το κάνουμε κιόλας. Να το θέσω αλλιώς. Θα ήταν δικαιολογημένη η διαδήλωση η χθεσινή, εάν το ΑΚΕΛ και η οικολόγοι αποφάσισαν να βγουν στους δρόμους όταν ξεκίνησε η διαδικασία παύσης του Γενικού Ελεγκτή. Επειδή εκεί ήταν η ουσία. Ναι. Α, λέτε ήταν να μην περίμενα. Μάλιστα. Βέβαια. Μετά απλά κρίνεις την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Το θέμα μας δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Το θέμα μας είναι πώς οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα. Η μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της
Ναι. Έτσι, που είναι πολιτικός θεσμός στην ουσία η Γενική Εισαγγελία, διορίζεται. Και εκεί ήταν όλη η ουσία. Εάν δικαιολογεί του τη βάση των δεδομένων, τα οποία δεν θα κρίνουμε τώρα, η διαδικασία για πάυση του Γενικού Ελεκτή. Εκεί θα ήταν θεμητή η αντίδραση. Ναι. Ένα σχόλιο, κύριε Πολυδόρο, όμως, στη συζήτηση για εξυγχρονισμό των δύο υπηρεσιών, νομικής υπηρεσίας και ελεκτικής υπηρεσίας. Επειδή λέμε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο τέτοιο που να μην έχει να κάνει με τα πρόσωπα, σας έδωσα το παράδειγμα της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που λένε τώρα από το Προεδρικό που βρήκαν τις αναφορές του τέως Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ότι από το 2020 έλεγε ότι είμαστε υπέρ του ελεκτικού συνεδρίου κλπ. Η ουσία ποια είναι? Χρειάζονται η σοφία των πολλών, ή και μόνο με θητείες, να μην είναι δηλαδή ισόβιος? Ποια είναι η δική σας άποψη, για να πάρουμε τη συζήτηση σε ένα σημείο εκεί, γιατί αύριο θα πρέπει να διοριστεί νέος γενικός ελεκτής. Ναι. Είτε ένας είναι, είτε τρεις, είτε 7, είτε 15. Με ποιον τρόπο διορίζονται? Με ποια δεδομένα? Ναι. Ποιος θα τους διορίσει? Δηλαδή, εάν π.χ. ο Χριστοδουλή θα αποφασίσει με τα ίδια ακριβώς κριτήρια ως άτομο διορισμών 7 διαφορετικών ατόμων, τι θα αλλάξει? Ναι. Λέτε να μην διορίζεται, δεν είναι προνόμιο συνταγματικό του Προέδρου να διορίζει? Μα προφανώς είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν λειτουργεί με τρόπον ο οποίος έχει ένα ορθολογισμό. Είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης διαπλοκής, η οποία είναι για εξυπηρέτηση κάποιων ατόμων. Άκουσα δύο πρόσωπα π.χ. που προωθούνται αυτή τη στιγμή. Ναι. Για το ως γενικοί ελεκτές, οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στον, ο ένας πλέον, στον Νίκο Αναστασιάδη και φαντάζομαι και στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αλλά θεωρώ ότι θα φύγει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, θα μπει κάποιος άλλος. Με τον πρώτο μπορεί να μην έχει πρόβλημα. Με τον επόμενο πρόεδρο μπορεί να έχει. Δεν είναι η λύση. Οι θητείες όμως είναι ένα θέμα, θεωρώ. Με επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι? Θεωρώ γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος του Προέδρου εδώ. Όχι επειδή εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να επέμβει ή οτιδήποτε προηγουμένως. Τώρα όμως, όταν έχεις αυτού του επίπεδου τη θεσμική κρίση, η απουσία του Προέδρου. Που όλων τούτων που συμβαίνει είναι προβληματικό και εντείνει όλη τη δυσπιστία. Την ίδια ώρα σε αυτό που είπε ο Αντώνης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας από τους λόγους ακριβώς της οργής και της δυσπιστίας απέναντι σε ό,τι συμβαίνει έχει να κάνει και με το ότι κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη για το ποιος θα διοριστεί τώρα. Και είναι μεγάλη ευθύνη του Προέδρου απέναντι σε αυτήν τη θεσμική κρίση το ποιος θα διορίσει. Το θα διορίσει κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, να έχει σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση ή. Που δείχνει το πρόβλημα αλλού είδους, αντιλαμβάνομαι ότι αλλού ο καθένας έχει σχέση με κάτι. Επειδή όμως είπετε για το θέμα των προτάσεων, στην Κύπρο χρειάζεται ριζική και δραστική και άμεση θεσμική μεταρρύθμιση. Και ελεκτικό συμβούλιο και με θητείες και να το εγκρίνει και η Βουλή, γιατί πρέπει να αφουγκραστούμε ότι το ανέλεγκτο και οι υπερεξουσίες του Προέδρου μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της ανάγκης πρέπει να έρθουμε και να απαντήσουμε σε τούτο με κάποιο άλλο είδους ελέγχους ακριβώς μέχρι να λύσουμε το Κυπριακό. Δυσκολεύει κατά τη γνώμη μου λίγο. Τότε στις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έχει προφανώς θεσμούς που πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, εισαγγελία, ο διαχωρισμός είναι κάτι που νομίζω είναι κοινός τόπος και το αποδέχονται οι πάντες. Η εξίσωση είναι δύσκολη από το γεγονός ότι αφενός πρέπει να έχει checks and balances, πρέπει να υπάρχουν εξισορροπήσεις και ελέγχοι σε εξουσίες απόλυτες και από την άλλη να υπάρχει και αποδοτικότητα. Πολλά checks and balances σημαίνει εξορισμό ότι στο τέλος δεν υπάρχει αποδοτικότητα και ο κόσμος τι είναι να εισπράττει στο τέλος και να καταλήγουμε σε λίγο που είπε ο Αντώνης, ότι εκεί που αποφασίζει ένας κινείσαι γρήγορα, είτε σου αρέσει είτε σου αρέσει, κινείσαι γρήγορα όμως. Εξού και η ακροδεξιά ανεβαίνει διότι πρεσβεύει το μοντέλο διοίκησης. Που την άλλη, το να μην έχεις checks and balances είναι πολλά επικίνδυνο. Η εξίσωση δεν είναι εύκολη. Άρα τώρα το ελεκτικό συμβούλιο ή ελεκτής μόνος του έχει πετυχεμένα μοντέλα και για τα δύο σε όλες τις χώρες. Άρα τι κάνουμε, και ύστερα έρχεται ο ρόλος των προσώπων, που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε. Ένας καλός ελεκτής μπορεί να σου το λειτουργήσει ο μόνος του. Ναι. Ένας όμως ο οποίος δεν είναι καλός ελεκτής, θα ήθελε να έχεις checks and balances. Σίγουρα. Απλά να θυμίσουμε όλοι και να κλείσουμε, μας παίζει ο χρόνος, ότι η Χριστάλα Γιορκάτζη έφυγε ως η καλύτερη γενική ελεγκτρία που πέρασε από τον τόπο. Θυμίζω δηλαδή τις εντυπώσεις, την αντίληψη του κόσμου σε κάθε εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ.